Στο μπάσκετ, Παλαισβιακός και Παπάδος εξασφάλισαν το εισιτήριο στον τελικό του κυπέλου Γεώργιος Καρέκος και ετοιμάζονται να αγωνιστούν και να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Ο Παλαισβιακός επεκράτησε άνετα του Αίωλου 80-56, ενώ ο Παπάδος 73-43 την Αθλητική Λέσχη. Παλαισβιακός και Παπάδος Γέρας θα μονομαχήσουν φέτος για την κατάκτηση του κυπέλου ανδρών Γεώργιος Καρέκος. Οι δύο ομάδες νίκησαν στους ημιτελικούς που διεξήχθησαν το Σάββατο 12 Οκτωβρίου, Αίωλο με 73-43 και Αθλητική Λέσχη με 80-56 αντίστοιχα, τσεκάροντας το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος θα δεξαχθεί την προσεχή Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης. Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, ο Παλαισβιακός νίκησε εύκολα τον Αίωλο με σκορ 73-43. Η ομάδα του Γιώργου Γκούμα, που βάσει των μεταγραφών που έκανε το περασμένο καλοκαίρι, είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση και των δύο τίτλων στη Λέσβο, μπήκε με το πόδι πατημένο στον γκάζι και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου κατάφερε να χτίσει μια σεβαστή διαφορά, την οποία αύξησε ακόμη περισσότερο στο δεύτερο μέρος. Από την άλλη, ο Αίωλος πλήρωσε κυρίως την αστοχία του στα σουτ 2 και 3 πόντων που επιχείρησε στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να μείνει πολύ χαμηλά στην επίθεση, μην μπορώντας να ακολουθήσει τον Παλαισβιακό που πήρε πόντους σχεδόν από όλους τους παίκτες του. Το συγκρότημα του Γιώργου Γκούμα πήρε την νίκη με 73-43 και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς απέναντι στον Παπάδο Γέρας. Κορυφαία από πλευράς νικητών ήταν η Κομνηνός με 15 πόντους, Ντουζίδης με 12 και Νικέλης με 11. Μοναδικός διψήφιος από τον Αίωλο ήταν ο Μισαηλίδης, ο οποίος πέτυχε 12 πόντους. Βεβαιώσαμε τον τίτλο του φαβορή. Η ομάδα χτίστηκε για να πάρει και τους δύο τίτλους. Τώρα μένει να δούμε τον αντίπαλό μας. Δεν ήταν εύκολο το μάτς. Ο Αίωλος είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι η ομάδα του φίλου μου του Θοδωρή Τιανίκου που παίζει στρωτό μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια και όλοι υπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Εμείς είμαστε καινούργια ομάδα. Προσπαθούμε να δέσουμε, δεν έχουμε χημεία. Θέλουμε να ανοίξουμε το γήπεδο, να τρέξουμε, να παίξουμε κάτι καινούριο για το λεζιακό μπάσκετ. Χρειάζεται υπομονή. Δόξα τω Θεώ, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Πιστεύετε ότι κρίθηκε το παιχνίδι στην ποιότητα της ομάδας σας? Θεωρώ ότι όταν βγάζουμε ενέργεια στην άμυνα, ανοίγουμε τόσο πολύ το γήπεδο που είναι δύσκολο οι αντίπαλοι να στάσουν. Κομνηνός, Ντουζίδης, Νικέλης είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Και το ανοιχτό γήπεδο είναι η ψωμοτήρια μας. Ήταν πρώτα παιχνίδια, ακόμα η ομάδα δεν είναι έτοιμη, σίγουρα δεν είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε να βρισκόμαστε. Κάναμε την προσπάθειά μας, η άλλη ομάδα ήταν καλύτερη και δίκαια κατέκτησε την νίκη. Για άλλη μια χρονιά ο Αίωλος βασίζεται στα δικά του παιδιά, πολύ νεανικό στοιχείο στο ρόστερ. Είναι κάτι που θέλετε να βλέπετε χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο? Ναι, ανέκαθεν η ομάδα μας αυτό ήθελε να κάνει, να βγάζει παιδιά από τις ακαδημίες. Είναι βέβαια αρκετά δύσκολη διαδικασία, γιατί κάθε χρονιά είναι καινούριο χτίσιμο από την αρχή. Αλλά είναι αυτός ο δρόμος που έχουμε αποφασίσει να πάρουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε σε αυτό θα συνεχίσουμε. Καταρχήν, να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Έτσι ώστε να έχουμε καλούς αγώνες, καλά παιχνίδια. Με ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και το κύπελο τώρα τελικώς. Όσον αφορά τώρα για τον τελικό, περιμένω να δούμε ποιο θα αντιμετωπίσουμε, την Αθλητική Λέσχη ή τον Παπάδο Γέρας. Αναλόγως όλη τη βδομάδα θα δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι για τον τελικό. Πιστεύεις ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Πιο πολύ στην ταχύτητά μας νομίζω και στην πιο πολύ μεγάλη εμπειρία. Ο Αίωλος είδε ότι έχει πολλά πιτσιρίκια φέτος, έκανε μια μεγάλη ανανέωση, αλλά ήταν μια πάρα πολύ και ανταγωνιστική ομάδα. Στον άλλο ημιτελικό, ο Παπάδος Γέρας επικράτησε 80-56 της Αθλητικής Λέσχης, τσεκάροντας το εισιτήριο για τον τελικό εκεί που επιστρέφει μετά από 5 χρόνια. Η ομάδα του Γιάννη Καραδόπουλου, ο οποίος έχει υπομειστεί με το διπλό ρόλο του παίκτη και προπονητή, έδειξε πολύ καλά αγωνιστικά στοιχεία στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, κάμπτοντας την αντίσταση της Λέσχης που ήταν ανταγωνιστική μέχρι ενός σημείου. Τριάδα των Καραδόπουλου, Καραχάλια και Σκάρου στην περιφέρεια έκανε τη διαφορά, μιας και ο Παπάδος πήρε τους περισσότερους πόντους από αυτούς τους τρεις αθλητές που θα σηκώσουν το βάρος στην επίθεση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Καλύτερη ομάδα ο Παπάδος και συγχαρητήρια για την πρόκριση. Εμείς εκτός από τις απουσίες που λείπουν 3-4 παιδιά για διάφορους λόγους, είμαστε λίγο εκτός ρυθμού. Δεν έχουμε βρει ρυθμό ακόμα, δεν έχουμε παίξει αγώνες δυνατούς. Ουσιαστικά παίξαμε δύο αγώνες κυπέλους, στους οποίες οι αντίπαλοι παίζανε 40 λεπτά ζώνη, οπότε ήταν άλλα παιχνίδια, δηλαδή ήταν εκτός τελείως από αυτό που θέλουμε να δείξουμε και να φτιάξουμε. Νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο να βελτιωθούμε παρακάτω. Τι είναι αυτό που κρατάτε από το παιχνίδι? Αυτό που πρέπει να διορθώσουμε βασικά είναι ότι όταν το παιχνίδι γίνεται physical, δηλαδή όταν αφήνονται οι επαφές και γίνεται σκληρό, εκεί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Το βλέπω, εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει αυτό το μπάσκετ, ούτε μπορείτε να το
να το διδάξω ποτέ σε κανέναν και σε κανένα επίπεδο και ποτέ. Αλλά όταν γίνεται physical δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε. Χάνουμε τα νερά μας. Είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία από τις 26 Αυγούστου. Δεν ξέρω άλλη ομάδα να έχει κάνει αυτό το πράγμα πάλι στη Λέσβο. Η αλήθεια είναι όσα χρόνια είμαι εδώ τουλάχιστον, χωρίς να υποτιμώ τις άλλες ομάδες. Όπως είδα, το ρόστερ αποτελείται από πολύ νεανικά παιδιά. Από παιδιά που έχουν παίξει στον ΑΟΜ, στον Αιωλικό, στον Ερμή Παμφίλων. Δεν έχουμε πάει από το πάνω ράφι. Είμαστε 2-3 έμπειρα παιδιά. Και πρακτικά προσπαθούμε εντατικά να περάσουμε κάποιες βασικές αρχές του μπάσκετ. Πού κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Νομίζω, επειδή και άλλη ομάδα η αξία του ηττημένου δίνει αξία και στην νίκη του πρωταθλητή, το παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα σήμερα κρίθηκε στο πλάνο και στο ότι ήμασταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι όλοι από την αρχή της χρονιάς για να βγάλουμε εις πέρα σήμερα το παιχνίδι. Θεωρώ ότι μέτρησε και η εμπειρία των παιδιών και πολύ καλή προετοιμασία. Πρώτο σκόρ αναδείχθηκε ο Καραχάλιας, ο οποίος σταμάτησε στους 27 πόντους, τον ακολούθησε ο Σκάρος με 16, ενώ άλλους 12 πέτυχε ο Καραδόπουλος. Λύσεις μέσα στο καλάθι έδωσε ο Σίμου, που σημείωσε 11 πόντους. Από την άκρο στην νεανική λέσχη, ο Σαμαρτζίδης με 15 και ο Ελευθερίου με 10 ηγήθηκαν στην επίθεση για την ομάδα του Γιώργου Καραμβάλη.